Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου θα περάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις 7 η ώρα Ελλάδος για να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα επίμαχα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν με τον Δημήτρη Πεφάνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν πραγματικά είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Λευκό Οίκο και έχει μια μεγάλη σημασία. Καθώς είναι σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία και ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας έχει στις αποσκευές του μια καταρχήν συμφωνία, όπως δείχνει το ρεπορτάζ, με την Κριστίν Λαγκάρτ, την σεβιρά κυρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσον αφορά την αξιολόγηση και το χρέος. Και το λέω αυτό γιατί είναι σίγουρα ένα από τα θέματα που θα θέσει στον Ντόναλντ Τραμπ. Ούτως ή άλλως, παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στηρίξει την Ελλάδα και σε δύσκολες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια και σε περιπτώσεις που η χώρα είχε δεχτεί αρκετές πιέσεις. Ακόμα και για Brexit. Οπότε περιμένει ο Αλέξης Τσίπρας να έχει ακόμη μια χείρα βοηθείας και από τον Ντόναλντ Τραμπ στο οικονομικό επίπεδο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό και ίσως η προκειμένη συγκυρία δεν είναι κυρίως αυτό. Η επίσκεψη και η συνομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει να κάνει πάρα πολύ και με το γεωπολιτικό κομμάτι, έχει να κάνει με τις ευρύτερες ισορροπίες και σχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή, κυρίως όσον αφορά και τα ελληνοτουρκικά, δεδομένης της μάλλον κακής έως πολύ κακής κατάσταση που βρίσκονται οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώξει να πάρει όσο μπορεί το κάτι παραπάνω από τον Ντόναλντ Τραμπ σε επίπεδο είτε και δήλωσης είτε και άμεση στήριξη. Είτε αυτό αφορά τα εξοπλιστικά, είτε αυτό αφορά μια διπλωματική στήριξη στα θέματα με την Τουρκία. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το κομμάτι των αμερικανικών επενδύσεων. Αναφέρω μόνο το κομμάτι της ενέργειας, της έρευνας για πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες στο ελληνικά οικόπεδα, που και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους Αμερικάνους. Και βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει να δείξει ότι η Ελλάδα είναι ένας επενδυτικός προορισμός. Το είπε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, μιλώντας και σε ομογενείς αλλά και σε ευρύτερα σε επιχειρηματίες, ότι η Ελλάδα είναι. Ότι η Ελλάδα επέστρεψε. Αυτό θα προσπαθεί το μήνυμα να το περάσει στον Ντόναλντ Τραμπ, να προσελκύσει αμερικανικές επενδύσεις. Καμία σχέση βέβαια με αυτά που είχαμε συνηθίσει να μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας πριν από κάποια χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει επέλθει ένας πολιτικός ρεαλισμός και θα επιδιώξει να φύγει έχοντας βαλίσεις του κάποιες δεσμεύσεις αλλά και κάποιες επιχειρηματικές συμφωνίες με την αμερικανική πλευρά.